Συνεχίζει να ανεβάζει στροφές η κυπριακή οικονομία, πετυχαίνοντας το τρίτο τρίμηνο του 2017 τον ψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων χρόνων, ο οποίος άγγιξε το 3,9%. Πρόκειται για μια εξαιρετικά θετική, αισιόδοξη είδηση, που επιβεβαιώνει την ισχυρή ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας και το γεγονός ότι πλέον καλύπτουμε το χαμένο έδαφος με γοργούς ρυθμούς. Το 3,9 αποτελεί τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης εδώ και χρόνια από το δεύτερο τρίμηνο του 2008 και πρόκειται για τον δεύτερο πιο ψηλό στην Ευρωζώνη και έναν από τους ψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο ισχυρός ρυθμός ανάπτυξης δεν υποστηρίζεται επίπλαστα, πλασματικά, από αλόγιστες δημόσιες δαπάνες. Αντιθέτως, έχουμε ένα ισοσκελισμένο πλεονασματικό προϋπολογισμό. Ικανοποιημένος από την εξέλιξη, δηλώνει στο λογαριασμό του στο Twitter ο Νίκος Αναστασιάδης. Από τους αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, η κυπριακή οικονομία βαδίζει πλέον σε σταθερή ανάπτυξη, φτάνοντας σήμερα το 3,9%, έναν από τους ψηλότερους δείχτες ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε. Σε αυτό συμφωνώ και γι' αυτό τονίζω την ανάγκη να μην επαναπαυθούμε, αλλά αντιθέτως να συνεχίσουμε την προσπάθεια με την ίδια ένταση. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης οφείλεται κατά κύριο λόγο στους τομείς ξενοδοχεία και εστιατόρια, λιανικό και χοντρικό εμπόριο, κατασκευές και μεταποίηση. Αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης κατέγραψε ο τομέας χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες. Την ίδια πάντως ώρα, η ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και την Ευρωζώνη ανήλθε το τρίτο τρίμηνο του έτους στο 2,5%.